Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χριστοδουλίδης είναι δύο από τους ηγέτες που θα συμμετάσχουν στη Μεγάλη Σύνοδο, την οποία συνεκάλεσε η Αίγυπτος με στόχο την άμεση αποκλιμάκωση της κρίσης στο Ισραήλ και στη λωρίδα της Γάζας. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, κατά την τακτική ενημέρωση προς την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, δεν έκρυψε τόσο την ανησυχία της Αθήνας για το ενδεχόμενο επέκταση της κρίσης, όσο ταυτόχρονα και τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ελληνική κυβέρνηση ως συνομιλήτρια όλων των πλευρών στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Θα έχω την ευκαιρία να βρεθώ και σε δύο μέρες το Σάββατο στο Κάιρο σε μια μεγάλη πολυμερή διάσκεψη, την οποία συγκαλεί η Αίγυπτος με αντικείμενο το Παλαιστινιακό ζήτημα, για να μεταφέρω και εκεί τις απόψεις της Ελλάδος. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει διεκδικήσει και κερδίσει τον ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή. Είμαστε συνομιλητές όλων των κυβερνήσεων. Τιμούμε τις στρατηγικές μας συμμαχίες. Από την άλλη, είμαστε αξιόπιστοι συνομιλητές. Και προφανώς είμαστε η πρώτη χώρα η οποία επιθυμεί την αποκλιμάκωση της έντασης, διότι προφανώς αυτή θα έχει πρωτίστως επιπτώσεις στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου. Ανησυχία εξέφρασε για ενδεχόμενη διάχυση της κρίσης και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος και εκείνος τόνισε στις δηλώσεις του το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Λευκωσία και σε διπλωματικό επίπεδο, εκτός του ανθρωπιστικού που ήδη διαδραματίζει με τις εκενώσεις ξένων υπηκόων. Θεωρώ το γεγονός και μόνο ότι η Κύπρος επιλέχθηκε ανάμεσα στις χώρες που θα προσκληθούν σε μια τέτοια σημαντική σύνοδο αποδεικνύει και την αναγνώριση του ρόλου, όποιου ρόλου, δεν θέλω να υπερβάλλω, μπορεί να διαδραματίσει η Κυπριακή Δημοκρατία ως το κράτος της περιοχής που διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με όλα τα γειτονικά κράτη και την ίδια στιγμή είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι αυτό που μεταφέραμε και στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το ρόλο που μπορούμε να διαδραματίσουμε πέραν της ανθρωπιστικής πτυχής.